Ωραία. Γεια σου, με το χαλβά που έχει περισσέψει άρα. Ναι. Λοιπόν, να σου πω ότι... Πώς το σκεφτόμουν. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι δοκίμασα, έβαλα φουντούκια και δεν έβαλα καρύδια, να θυμίζει μπακλαβά, γιατί το δοκίμασα με καρύδια και δεν μου καθόταν καθόλου το καρύδι μαζί με το χαλβά. Έδινε πολύ περίεργη γεύση. Γι' αυτό το λόγο τα άλλαξα και έβαλα αμύγδαλα, που ήταν ωραίο και με αμύγδαλα, και με φουντούκια μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Ξέρω ότι έχουν μείνει στο σπίτι πολλά τρίματα από χαλβά λόγω της μέρας. Της καθαρά Δευτέρας, επειδή όλοι τσιμπάνε, έχει μείνει πολύ χαλβά σπίτι. Οπότε μπορείτε να το κάνετε. Επίσης να σου πω ότι είναι νηστίσιμο. Σε περίπτωση που δεν έχετε χαλβά, θα πάτε, θα αγοράσετε 200 γραμμάρια. Θα κάνετε ένα πολύ νομίζω ότι σε όλα τα ψυγεία υπάρχει λίγο χαλβά. Ναι. Εμάς φέτος δεν ήταν και ωραίος αυτός που πήραμε. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Να δοκιμάσω. Δοκίμασε. Ωραία. Δοκιμάζω, βλέπουμε την καρτούλα μας. Ζεστά, ζεστά. Τρώγονται. Ναι, τώρα τα έκανα. Τρώγονται ζεστά ή πρέπει το πλαστικό. Και κρύα και ζεστά, δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά μα είναι και θα σας πω σε λίγο πόσο εύκολο είναι να γίνει, γιατί είναι αστεία να γίνουν. Λοιπόν, θέλουμε ένα πακέτο φιλοκρούστας, 2-3 μήλα, έχει και μήλο μέσα, 150 γραμμάρια φουντούκια, 150 γραμμάρια σταφίδες ξανθές. Ωραίο! Μουιασμένες, τις έχω βάλει μέσα σε λίγο μαυροδάφνη. Σε περίπτωση που δεν έχετε μαυροδάφνη, θα πάρετε λίγο κόκκινο κρασάκι να τις βάλετε μέσα έτσι να φουσκώσουν. Σε ένα κουταλάκι κανέλα, 200 γραμμάρια χαλβά. Ναι. Ηλιέλαιο για άλυμα. Μέλι ξύσμα λεμονιού και σουσάμι για το σερβίσμα. Προαιρετικά. Παπαρουνόσπορο μπορείτε να βάλετε και σουσάμι. Απλώς ρε παιδιά δεν είναι γεύσιμο αυτό. Εγώ είμαι πιο πολύ τη σοκολάτα του και τι να κάνουμε. Εσείς δηλαδή πάτε στο ζαχαροπλαστείο και θέλετε να τα φάτε όλα. Όλα μπορείς να τα φας, είναι όλα του γούστου σου, δεν είναι. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μου. Αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στη γιαγιά μου, είμαι σίγουρη. Είναι άλλη γεύση, κατάλαβες θέλω να πω. Ναι. Εντάξει, εγώ να μου αρέσει πάρα πολύ. Εσένα και θυμίζει πάρα πολύ μπακλαβά. Πολύ. Ναι. Η γεύση θυμίζει πάρα πολύ μπακλαβά. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο για να γίνει. Λοιπόν, το ιδιότερο που έχω βάλει μέσα, έχω και μήλο βέβαια. Τι είναι σαν μηλοπιτάκια. Κανονικά σε συνταγές με μιλόπιτες γενικά. Συγγνώμη λίγο. Θέλω Άρης να κόψουμε ένα στη μέση, ο σκηνοθέτης μας να δει ο κόσμος πώς είναι από μέσα. Έχει δουλειά μέσα, παιδιά. Έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι απλό. Φέρουμε. Σας κατσούλια, παιδιά. Ωραία είναι. Σας κατσούλια. Λοιπόν, κανονικά, φέρει. Σου έχω πει. Ότι βάζουμε πράσινο μήλο. Γιατί το πράσινο μήλο λες ότι κρατάει την υφή του. Ναι, και δεν λιώνει. Εδώ πέρα θέλουμε να λιώσει, γι' αυτό το λόγο βάζουμε κόκκινο. Και επίσης να σου πω ότι επειδή δεν τα ψήνουμε πάρα πολύ, σε μισή ώρα είναι έτοιμα στο φούρνο, προλαβαίνει να λιώσει όσο πρέπει. Δεν λιώνει πάρα πολύ. Εγώ παίρνουμε το μήλο, εσείς το κάνετε με το πίλερ, όχι έτσι όπως το κάνω εγώ, γιατί. Έτσι, πιο δύσκολο. Έτσι φέρνει, ναι. Και έτσι ξοδεύω και πολύ. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, θα πάρετε και θα κόψετε το μήλο όσο πιο μικρά κυβάκια γίνεται. Πάρτε ένα μήλο. Δύο μήλα έχω. Δύο ένα μήλα. Το έχω ψιλοκόψει ήδη εδώ. Θα βάλω και το δεύτερο εδώ πέρα. 2 με 3 μήλα. Εντάξει, μου λέει να μην καμπουριάζω. Ποιος το είπε. Απέναντι. Να πηγαίνω έτσι. Δεν μπορώ. Άξι, θέλω να κάνεις όσο έρθει να κάνω εγώ το μήλο. Να χτυπήσεις τα φουντούκια στο μίξερ. Αλλά δεν θέλω να τα κάνεις σκόνη. Θέλω να είναι λίγο πιο. Να έχει κομματάκια μέσα. Τόσο πολλά. 150 γραμμάρια είναι. Του ταιριάζει το φουντούκι, έχεις δίκιο. Ναι. Πιο πολύ το φουντούκι, λέω ότι το δοκίμασα χθες με το καρύδι και μου φάνηκαν πάρα πολύ... Έβγαινε η πικρίλα πάρα πολύ, λόγω του χαλβά δεν ξέρω πώς, αλλά συνδυαστικά ας πούμε δεν πήγαινε και πάρα πολύ. Λοιπόν, τα κόψετε όσο πιο μικρά γίνεται. Μην τα βάλετε όμως στο μίξερ και τα κάνετε λιώμα. Κόψτε τα λίγο με το μαχαιράκι και ασχοληθείτε λίγο, δώστε λίγο ώρα. Από το μήλο. Ναι. Γιατί θα γίνει λιώμα και μετά θα γίνει πουρές. Δεν θέλουμε. Όχι, δεν θα γίνει όμως σωστό, θα γίνει βζούτ και θα βγουν πολλά ζουμιά. Σαν το κρεμμύδι αυτό που δεν θέλουμε. Το κρεμμύδι μπορείς να το κάνεις ένα βζούτ, δεν βγαίνει τόσο ζουμιά, στο μήλο θα βγουν όλα. Και μετά κυκρινίζει αν το βάλεις στο μούλτι κατευθείαν. Το μήλο. Ναι. Να κάνεις για το μικρό. Και το έχω πάρει. Αυτό το κάνω σκόνη, Σου είπα, να έχει λίγο κομμάτια μέσα, να έχει και σκόνη και κλειά κομμάτια. Εδώ. Εντάξει. Ναι. Ωραία.
Τρίξτε όλα μέσα. Βλέπετε, έχει και μεγάλα κομμάτια και μικρά κομμάτια. Είναι αυτό που θέλουμε. Δούμε και τα μήλα. Μήπως να πάρουμε μεγαλύτερο μπολ. Ναι, θα σου φέρω εγώ. Θα φτάσει, λες. Τρικέ. Λοιπόν, έχουμε βάλει σταφίδες μέσα. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι αποξηρωμένο φρούτο θέλετε να βάλετε. Άμα θέλετε να βάλετε, μπορείτε να μην βάλετε κιόλας. Σταφίδες βέβαια τις έχουμε μυλιάσει μέσα. Λέγω, μπορούσαμε να κάνουμε και μυλοπιτάκι με αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά είναι μυλοπιτάκι αυτά. Απλά βάζω το χαλβά. Πες το τόση ώρα. Χαλβά μας είπες, μπακλαβά μας είπες. Είναι μυλοπιτάκια με χαλβά. Τι λες τώρα. Ναι. Γενικά όμως αν είναι μέθοδο, ναι, μπορείς να κάνεις μυλοπιτάκια έτσι τριγωνάκια. Κανονικά, χωρίς χαλβά. Με την κρέμα του. Τα ίδια υλικά χωρίς χαλβά μπορείς να κάνεις κανονικά μυλοπιτάκια. Με περισσότερα μήλα. Ναι, όχι, είναι αρκετά τα μήλα. Άλλο ένα μήλο, ας πούμε. Και θα βάλεις, ναι, και θα βάλεις και πιο πράσινο μήλο, γιατί στα μυλοπιτάκια πρέπει να είναι πιο ξινό το. Να το καταλάβεις. Ναι, να καταλάβεις το μήλο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει τις σταφίδες σε λίγο κρασί για έτσι κανένα μισάωρο. Ίσα να ρωτήσω για να μαλακώσουν λίγο και να πάρουν μια γεύση από το μαύρο δάφνη. Σε περίπτωση που δεν έχετε, θα βάλετε λίγο κονιάκ ή θα βάλετε λίγο κρασί. Ή άμα δεν έχετε τίποτα, βέβαια, δεν θα βάλετε τίποτα, εντάξει. Αυτό δεν το πετάμε μέσα γιατί θα βγει πάρα πολύ υγρή η γέμιση. Οπότε βάζουμε λίγο ίσα να ρωτήσω. Και παίρνουμε το χαλβά και το λιώνουμε και αυτόνα μέσα. Ο χαλβάς θα εξαφανιστεί με το που αρχίζει να σπάει και να παίρνει την υγρασία. Το κάνει έτσι λαστιχωτό το. Αυτό. Κάνει και αυτή τη συνταγή. Γιατί έχει χαλβά στο σπίτι, κρίμα να το πετάξει, είναι πετανόστιμο. Ναι. Αλλά είναι ωραίο τρόπο να κάνει νομίζω και μυλοπιτάκι. Είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι είναι εύκολο και αυτό το λέω. Να είναι μυλοπιτάκι αυτά. Λίγο κανέλα. Θα ανακατέψει τώρα με. Θα φορέσει κάτι. Ναι, θα ανακατέψουμε λίγο να δει και αυτή τη φορά θα βάλω τα σωστά. Για τόσο καιρό φορούσα και εγώ τα δικά σου. Έχει δύο εβδομάδες που το κάνω. Έχει τα medium και τα large. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολη συνταγή να την κάνετε. Είναι κάτι διαφορετικό. Χαλβά μπορούμε να το γεμίσουμε μια χαρά σε γεμίσει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να σας πω τώρα ότι με το που τελειώσει φέει εδώ πέρα το ανακάτεμα, θα βάλουμε μέσα λεμόνι. Γιατί άλλος κόσμος θέλει τη γέμισή του πιο ξινή, γιατί ουσιαστικά κάνουμε μυλοπιτάκια έτσι όπως είπα πριν, και άλλος κόσμος τη θέλει να είναι λίγο πιο γλυκιά. Ο χαλβάς, έτσι όπως το βάλουμε μέσα, αφήνει μία γλυκιά γεύση. Είναι αναλόγως βέβαια και τα μήλα που θα βάλουμε μέσα. Τώρα, αν θέλετε λίγο να καταλαβαίνετε ξινίλα, θα στύψετε μισό με ένα λεμόνι μέσα για να καταλαβαίνετε λίγο το ξινό από τη γεύση που χρειαζόμαστε μέσα στη γέμιση. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πατήσεις γερά εκεί πέρα, γιατί θέλω να γίνει ένα το μείγμα. Α, θες να γίνει ένα. Ναι, να γίνει. Ο χαλβάς λίγο να λιώσει μαζί με το μήλο, γιατί με το που μπει η υγρασία ουσιαστικά θα αρχίζει να λιώνει και να γίνεται ένα. Να κάτσε γερά, μην φοβάσαι. Να δοκιμάσω τώρα να δω τι γίνεται. Μην δεσβέζει τώρα λίγο ζουμάκι από το. Αυτό είναι που σου λέω. Και είδες άρχισε να γίνεται σαν μαστίχα όλο μαζί. Ναι. Mm. Είναι τεράστιος χαλβάς. Το τρώγες. Το τρώγεσαι. Είδες που είναι θέμα γεύσης. Η γεύση είναι τόσο ωραία. Εγώ δεν θα βάλω λεμόνι. Έσυψα μισό λεμόνι ψέματα στα μήλα για να το διατηρήσω. Γι' αυτό έχει λίγο οξύτητα. Οπότε ουσιαστικά έβαλα μισό λεμόνι εγώ μέσα. Αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, φεύγει. Κύριο Προύτας, παίρνω κάτω πίσω, να βάζω εδώ. Αυτό μπορείς να μου πεις λίγο γρήγορα, μέχρι να τα γεμίσουμε. Πώς το κάνουν με το μέλι στο τηγάνι που λιώνει μέσα το τυρί, μέσα στη σφολιάτα και έχει μέλι από πάνω που είναι πολύ ωραίο. Έτσι όπως το είπες. Παίρνεις κανονικά τη φέτα ή ένα ξεχωριστό μαλακό τυρί για να μπορέσει να κάνει αυτό το κούρκο στο τέλος και μετά να είναι νόστιμο. Το τυλίγεις με φύλλο κανονικά. Έτσι. Όπως θα τρίξουμε τώρα τριγωνάκι. Τετραγωνάκι εκεί πέρα το κάνεις, δεν το κάνεις τριγωνάκι. Φάκελο ουσιαστικά. Τυλίγεις κατευθείαν, όπως είχαμε κάνει τις γαρίδες πριν από λίγες μέρες. Τυλίγεις, τηγανίζεις τη φέτα σου τηγανάκι για να πάρει χρώμα, όχι με πολύ λάδι, δεν τρίχνεις σε φετέζα. Ναι. Αυτό κανονικά δεν πρέπει στο φούρνο. Όχι. Γιατί δίνεις χρώμα, ίσα να πάρει που θέλει 2 λεπτά, 3 να γίνει, το βγάζεις, μέλι, μερικοί βάζουν και λεμόνι. Αυτό είναι και σουσάμι. Και σουσάμι. Τόσο εύκολο. Είναι αστείο, ναι. Αυτό είχε βγει της μόδας όταν
Ναι, αλλά είναι νόστιμο άσχετα. Θυμάμαι, γιατί είχε βγει στη μόδα τότε. Είναι αναλόγως το τυρί που βάζεις. Δεν βάζεις φέτα κανονικά. Άμα βάλεις απλή φέτα δεν είναι τόσο ωραίο. Δηλαδή πρέπει να είναι όσο πιο έντονο το τυρί, τόσο πιο νόστιμο θα βγει. Φέτα δεν είναι έντονη. Θέλει φέτες έντονες. Και εμένα μου αρέσει με μαλακή φέτα για να μπορέσει, ας πούμε, στο λίγο χρόνο που θα το βάλω 2 λεπτά να λιώσει κάπως. Να λιώσει κάπως και να μαλακώσει ακόμα.